Ο όρος κλασική ανατολική μουσική αποδίδεται στις λόγιες μουσικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το εθνικό μας μουσικοτροπικό σύστημα, τη Βυζαντινή Μουσική. Η σημερινή της μορφή της κλασικής ανατολικής μουσικής είναι ένα κράμα από τις μουσικές συμβολές διαφόρων εθνικοτήτων, Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εβραίοι, που κυρίως κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διαμόρφωσαν και εξέλιξαν. Συνεχίζεται το έκτο φεστιβάλ Λόγιας Ανατολικής Μουσικής που πραγματοποιείται στη Ξάνθη, γίνεται σε συνεργασία με τη Μητρόπολη, το Δήμο Αυδείρων και κύριος οργανωτής είναι η ΦΕΞ. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει πέρα από συναυλίες, εργαστήρια, έρευνα και δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να αποκτήσουμε τη βάση για αυτού του είδους τη μουσική. Τον Απρίλιο, κάθε άνοιξη, δηλαδή η ΦΕΞ σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχουμε τη δυτική κλασική μουσική. Ενώ τώρα με το ΤΕΙ της Άρτας και με εξέχοντες έτσι μουσικούς, κάνουμε το Φεστιβάλ Λόγιας Ανατολικής Μουσικής. Φέτος έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, γιατί μιλάει λίγο και για την ιερότητα, ας πούμε, της μουσικής. Περιλαμβάνει τόσο από ύμνους της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής, όσο βέβαια και από την Οθωμανική παράδοση, τα Σεφαραδίτικα των Εβραίων. Και αξιοποιούμε, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο τόσο τη μουσική αλλά και τους χώρους. Έτσι, το κοινό μπορεί να απολαύσει την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα έναν υπέροχο υπαίθριο εισπερινό μαζί με τη συνοδεία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ξάνθης στο Πολύστυλο των Αυδείρων, ενώ την Παρασκευή φιλοξενούμε μια 20μελή ορχήστρα με κανονάκια, σάζια, νέοι στην αυλή του Ιερού Ναού του Αγίου Βλασίου εδώ στην Ξάνθη, με τον Παναγιώτη τον Νεοχωρίτη στη διδασκαλία αυτής της ορχήστρας. Συνεχίζει την Κυριακή στα Άβδυρα στο Αρχοντικό Παμουτσόγλου με παραμύθια και τραγούδια από τη Μικρά Ασία, ενώ 1 Αυγούστου στον ΤΕΚΕ θα μπορούν να παρακολουθήσουν παιχτασίδικη μουσική και θα κλείσει το φεστιβάλ συναυλιακά εδώ στην Αυλή Μετά Χαμάμ, όπου θα παρακολουθήσουμε κωνσταντινοπολιτική μουσική. Σκοπός του φεστιβάλ είναι η παρουσίαση μέσα από διάφορες συναυλίες ενός μέρους αυτής της τόσο πλούσιας μουσικής παράδοσης και η πρακτική κατανόηση των μουσικολογικών εννοιών του συγκεκριμένου μουσικού συστήματος μέσα από μια σειρά σεμιναρίων, διαλέξεων και εργαστηρίων.